Γεια σας. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και σήμερα θα σας πω την ιστορία μιας Γερμανίδας πριγκίπισσας με παππού αυτοκράτορα που έγινε κάποτε βασίλισσα της Ελλάδας. Θα μπορούσε όμως να είναι και βασίλισσα του παραμυθιού της Χιονάτης. Μιλάω για τη Φρυδερίκη. Μια φορά και έναν καιρό λοιπόν, ήταν μια πριγκίπισσα, η Φρυδερίκη, από τη Γερμανία. Και επειδή όπως έλεγε αργότερα αισθανόταν μοναξιά, χωρίς φίλους και παρέες στο παλάτι, εντάχθηκε στη μεγάλη συντροφιά της χιτλερικής νεολαίας Κορασίδων, την οποία και υπηρέτησε με πάθος. Όταν ήλθε εδώ στη χώρα μας, ο σύζυγος του διαδόχου Παύλου προήχθη, λόγω επιτυχούς προϋπηρεσίας, σε γενική διοικήτρια των κοριτσιών της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας, της ΕΟΝ, του Μεταξά. Από τότε μέχρι το θάνατό της στα ισπανικά ανάκτορα της Θαρθουέλα στη διάρκεια βλεφαροπλαστικής, πρόλαβε και τα έζησε όλα. Μια πολυτελή και προκλητικά άπλιστη ζωή, γεμάτη σασπένς, δολοπλοκίες, περιπέτεια, χλειδί, παρεμβατικότητα στα πολιτικά πράγματα, μυστικά πάθη, παρεδώσε με το παρακράτος, βασιλικές πατάλες, πολυδιαφημισμένες φιλανθρωπίες συσσαγωγικά, ίντριγκες, θρυλικές συγκρούσεις, αχαλήνωτη αρχομανία, μηχανοραφίες, ισχυρούς γκουρού και μυστικισμό. Στην αυτοβιογραφία της με τίτλο «Μέτρων κατανοήσεως», τέσσερα κεφάλαια είναι αφιερωμένα στους άντρες που σημάδεψαν τη ζωή της, τον Παύλο, τον σύζυγο και βασιλέα, τον Αμερικανό στρατηγό George Marshall και τον Νότιο-Αφρικανό ηγέτη Jens Matz. Λείπουν όμως ο αρχηγός της CIA ο Άλεν Ντάλες και η πολύ συζητημένη ιδιαίτερη προσωπική του σχέση και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με τον οποίο συγκρούστηκε με τέτοια σφοδρότητα που θα μπορούσε να πει κανείς πως μόνο ένας ανεκπλήρωτος έρωτας θα μπορούσε να πυροδοτήσει. Γράφει η Φρυδερίκη για το βασιλιά και σύζυγό της στο βιβλίο της. Ο Παύλος ήταν τυχερός γιατί το ύψος του, 1,93, τον έσωζε από την καταπάτηση από ενθουσιασμένα πλήθη. Εξήχε συνήθως κατά πολύ πάνω από τα άλλα κεφάλια. Τα πράγματα ήσαν δυσκολότερα για μένα γιατί έχοντας μάλλον κοντό ανάστημα έπρεπε συνήθως να περισσώζομαι από τη σύνθλιψη χάρη σε κάποιον ισχυρό βραχίωνα. Τα 160 εκατοστά του ύψους της ωστόσο αποδείχτηκαν ισχυρότερα των 193 εκατοστών του άβουλου συζύγου Παύλου και δεν την εμπόδισαν στιγμή να υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια του θεσμικού της ρόλου. Τα μελήρητα σπικάζ των ελληνικών επικαίρων που αποθεώνουν με κάθε τρόπο τη βασίλισσα δεν διστάζουν και να το παραξηλώσουν στη δραματουργία. Την παρουσιάζουν ρομαντική και νοικοκυρά. Λίγο αργότερα, στην Ολυμπίαν, η βασίλισσα έχει την ευκαιρία να χαρεί την ομορφιά των ανοιξιάτικων λουλουδιών του αγρού και με την γνωστή της απλότητα να φτιάξει μόνη της μια δροσερή λεμονάδα για τον κουρασμένο από την πορεία βασιλέα. Στην Φυγαλία, η βασίλισσα μένει στοχαστική μπροστά στο μεγαλείο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνος. Δύο στεναγμοί και πίκαρες και λιγμοί για πάντα δύο. Αγάπησα ξανά κι είναι όλα φωτεινά και γαλανά. Δύο μέρες μετά το θάνατο του Παύλου έλεγε σε κυρίες της βασιλικής πρόνοιας. «Να πάλι είμαστε όλες μαζί, δεν είναι ωραία? Ξέρετε, ο άντρας μου δεν έφυγε. Είναι πάντα μαζί μας, θα είναι πάντα κοντά μας. Δεν πρέπει να κλαίτε, ούτε εγώ κλαίω. Ο άντρας μου έφυγε ευχαριστημένος, ή το χαρούμενος. Είχε πολύ γαλήνη και αυτή τη γαλήνη την έδωσε και σε μένα. Θέλω να τη δώσω και σε εσάς αυτή τη γαλήνη. Τη Δευτέρα μου έπιασε το χέρι και μου είπε, έλα να φύγουμε μαζί, κάπου, σε ένα όμορφο νησί πολύ μακριά. Του είπα, πού θες να πάμε? Λέει, σε ένα νησί που είναι γεμάτο ήλιο και φως, να είναι ησυχία, να είμαστε μόνοι. Δεν είχαμε συχνά ευκαιρία να είμαστε μόνοι όσο το θέλαμε. Του είπα, ναι, πάμε. Στο τρίτομο ημερολόγιο της βασίλισσας Φρυδερίκης υπάρχει πλούσιο υλικό από τις κυρίες των Τιμών που κατέγραφαν σε ημερολόγιο τις καθημερινές δραστηριότητες της βασίλισσας.
κατάφεραν να γεμίσουν 35 χειρόγραφα τετράδια με λεπτομέρειες ταξιδιών, ακροάσεων, επιθεωρήσεων, εγχειρήσεων, πρόβες φορεμάτων, κομμώσεων μέχρι και στιγμές από ψάρεμα πέστροφας σε υπηρώτικα ποτάμια και κυνηγιού σε δάση της Αυστρίας. Γυρνά ξανά στη παλιά σου φωλιά βασιλιά, ο λαός σου εσένα ζητά. Γυρνά ξανά. Ο συγγραφέας και καθηγητής σύγχρονης ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γιώργος Μαργαρίτης, που έχει ερευνήσει και μελετήσει την ιστορία του ελληνικού εμφυλίου, αλλά και το βίο και την πολιτεία της Φρυδερίκης, μας βοηθάει να αποκωδικοποιήσουμε αυτό το μοιραίο για την Ελλάδα πρόσωπο. Κύριε καθηγητά, αυτή η απροκάλυπτη παρεμβατικότητα της Φρυδερίκης στο πολιτικό σκηνικό, τι συνέπειες είχε για μας? Συνέπειες ότι είχε και το υπόλοιπο μετεμφυλιακό σύστημα, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν ένα σύστημα, θα έλεγε κανείς, όπως δεν θέλω να πω απικιακό, γιατί μοιάζει, αλλά δεν. Πολύ κοντά. Είναι πολύ πολικό. Δηλαδή ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα εξουσίας και κέντρα αποφάσεων σε τρόπο ώστε να αλληλοελέγχονται. Η Φρυδερίκη κρατάει τα νήματα πάρα πολλών οργανισμών, εξαιρετικά ισχυρά νήματα στον τομέα της πρόνοιας, στον τομέα των παιδιών. Την εμπιστεύονται οι Αμερικανοί, τι θέλουν για συνομιλήτρια? Την εμπιστεύονται με τον τρόπο που εμπιστεύονται πρόσωπα για τα οποία έχουν, πώς να το πω, πάρα πολλά στους φακέλους τους έχουν πάρα πολλά για την δράση της, τη δραστηριότητά της, τις σχέσεις της στους σκοτεινούς καιρούς της ανόδου του ναζισμού. Άρα υπενήσεστε ότι την κρατούσαν στο χέρι. Συνήθως στη διπλωματία, ξέρετε, τα πρόσωπα τα οποία τα κρατάει κανείς με κάτι είναι υπερπολίτημα. Βέβαια. Και επειδή τα πολλά κέντρα εξουσίας δεν έφερναν το αποτέλεσμα που ήθελαν πάντα οι Αμερικανοί, καθάριζε Φρυδερίκη για όλα, έτσι δεν είναι? Κάπως έτσι. Ναι, δηλαδή εάν κάποιο κέντρο από τα πολλά κέντρα εξουσίας έπαιρνε κάποιες αποφάσεις που δυσαρεστούσαν, κινητοποιούσαν τα υπόλοιπα για να μπορέσουν να. Και αν θέλετε, το πιο χαρακτηριστικό είναι όταν η κυβέρνηση Καραμαλή, κάτω από τα διέξοδα του ισοζυγίου πληρωμών, αποφάσισε να ανοίξει σχέσεις εμπορίου με συμψηφισμό, με clearing με τη Σοβιετική Ένωση και τις Λαϊκές Δημοκρατίες, αμέσως βλέπουμε συγκρούσεις υπόγειες ανάμεσα στο Παλάτι, στον Καραμαλή, στα διάφορα άλλα κέντρα, σχέδια του στρατού για επέμβαση και διάφορα τέτοια. Οι Αμερικανοί πολιτικοί την αποκαλούσαν γελώντας ατομική βασίλισσα, μια βασίλισσα σκληρή και ψυχρή που δεν δέχεται ποτέ αντιρρήσεις, που εμπλουτίζει συνεχώς μια μεγάλη αυλή υποτακτικών και αξιοποιεί εντός και εκτός συνόρων, όπως εκείνη κρίνει, τις αγίνητες. Ακούστε για λίγα δευτερόλεπτα τη φωνή της στα αμερικανικά επίκαιρα την ημέρα που επισκέφθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο Άικ Άιζενχάουερ. Ήταν το 1953. Traveling aboard the American liner United States, King Paul and Queen Frederica of Greece were clearly delighted to be visiting the USA at the invitation of the President. Well, I'm very excited to be here today. My husband has made a lot of propaganda for you all these years. And now I'm very glad to be able to be with him on this trip. Thank you very much. Σε άρθρο του συγγραφέα Steven Kinzer στους New York Times αναφέρεται: το 1958 η Φρυδερίκη σε μια περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες επισκέφθηκε τον Άλεν Ντάλες στα κεντρικά της CIA. Οι δυο τους έμειναν μόνοι στο γραφείο του αρχηγού για περίπου μία ώρα, έως ότου ένας ακόλουθος χτύπησε την πόρτα. Μη ακούγοντας κάποια απόκριση, πέρασε μέσα. Βρήκε το γραφείο άδειο.
Άκουσε όμως φωνές από το διπλανό δωμάτιο που το χρησιμοποιούσαν ως αποδυτήριο. Λίγο αργότερα βγήκαν από εκεί ο Ντάλλας και η Βασίλισσα. Επιστρέφοντας, η Φρυδερίκη δήλωνε: «Τον λατρεύουμε αυτόν τον άνθρωπο». Λέγεται πως το 1950 εισηγήθηκε στον Μάρσαλ ότι σε περίπτωση Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου η Ελλάδα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τους συμμάχους ως αιχμή του δόρατος σε μια επίθεση εναντίον του μαλακού υπογαστρίου της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Ένας άλλος άντρας όμως, 47 χρόνια μεγαλύτερός της αυτός, έμελε να επισκιάσει και τον αρχηγό της CIA και τον υπουργό. Αυτός υπήρξε ο Μέγας Γκουρούτης. Μιλάμε για τον ηγέτη της Νότιας Αφρικής, Γιάν Σμάτς. Γράφει για εκείνον στην αυτοβιογραφία της: «Με έμαθε να αγαπώ την ποίηση και να εκτιμώ τη φύση. Με έκανε να θεωρώ σαν ένα πράγμα όλα όσα έβλεπα». Αυτοί που ξέρουν μιλούν για έναν πραγματικό, έστω και πλατωνικό έρωτα με έναν ισχυρό άντρα που την εμίησε στον αποκρυφισμό και της εμφύσισε ρατσιστικές απόψεις. Είναι γνωστό ότι αγαπούσε πολύ τα παιδιά της. Τι είχε γίνει τότε με το θέμα της κόρης της, της Σοφίας? Έφυγαν πολλά χρήματα, έτσι δεν είναι, για την φρίκα της? Αγαπούσε πάρα πολλά τα παιδιά της, ιδιαίτερα όταν κάποιος άλλος καλεί τον να πληρώσει για τα παιδιά αυτά. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είναι μια παράξενη αγάπη η οποία φορτώνεται στον ελληνικό λαό. Υπήρχε το ζήτημα της πρίκας, το ζήτημα της πρίκας της Σοφίας. Σε ανύποπτο χρόνο, έτσι, διότι εκείνο τον καιρό ο Οδής ήξερε ποια θα είναι η τύχη μετέπειτα. Η Ισπανία βρισκόταν κάτω από δικτατορία, κανείς δεν ήξερε τι και πώς. Μπροστά στο αβέβαιο μέλλον, ας το πούμε έτσι ευγενικά, ήθελε να πρικήσει την κόρη της Σοφία με τα λεφτά του ελληνικού λαού. Ναι, δηλαδή βγήκε ένας νόμος εκεί πέρα για ένα μεγάλο ποσό σε χρυσό, παρακαλώ, σε χρυσές λίρες. Δεν άρεσε αυτό και προφανέστατα εδόθησαν πολύ περισσότερα από ό,τι ο νόμος προέβλεπε. Αυτό που ξέρουμε δηλαδή για τα 9 εκατομμύρια νομίζω ότι μάλλον δεν ισχύει, είναι πολύ περισσότερα. Μάλλον είναι κάτι παραπάνω τελικά, διότι αυτό το μεταβδελημίας το απέρριψε το παλάτι, το θεώρησε πολύ ταπεινό ποσό για το... Ναι, αλλά σας λέω, ας πούμε, αυτό είναι η αγάπη των παιδιών, δηλαδή προστά στην αβεβαιότητα του κόσμου φροντίζει να τις ασφαλίσει. Ως ανήσυχο πνεύμα, το 1947 η Φρυδερίκη, αμέσως μόλις ιδρύεται το Βασιλικό Ίδρυμα Πρόνοιας, εμπνέεται τη δημιουργία των παιδουπόλεων. Οι άνθρωποι της μέσα στη δίνη του εμφυλίου έχουν διαταγή να συγκεντρώνουν βρέφη και παιδιά στα 53 αναμορφωτήρια ή παιδουπόλεις της Βασιλικής Πρόνοιας. Παιδικά Νταχάου ονομάστηκαν αργότερα, αναμένοντας αγοραστές για να τα πουλήσουν σε παράνομες υιοθεσίες. Σε αυτά κλείστηκαν 30.000 παιδιά. Στο χωριό Σενίκο της Λάκας Σουλίου, η Βασίλισσα φυτεύει μια σικιά στην αυλή του σχολείου που ανήγειραν εομάδες βοηθείας υπαίθρου υπήρου του εράνου της Βασιλίσσης. Τώρα η άνασα κατευθύνεται προς Κεραμίτσαν του νομού Θεσπρωτείας. Η διάλευση από την περιοχή αυτή γίνεται με υποζύγια, με τα οποία η Βασιλική Συνοδεία κατευθύνεται στα άλλα χωριά της περιφερίας. Η περιοχή αυτή, κατά την οποία εν συνόλο η Βασίλισσα επεσκέφθη 129 από τα 160 σπίτια του παιδιού, έληξε στην Ιγουμενίτσα, όπου η άνασα, προπεμπομένη υπό των αρχών, επεβιβάστη της αναμενούσης βενζινακάτου. Με το αντιτοπιλικό ναυαρίνων η λαοφιλής Βασίλισσα, αφού συνεπλήρωσε την τόσο γόνιμον επαφή της με τον λαό της υπαίθρου, επιστρέφει τώρα εις την πρωτεύουσα για να συνεχίσει τα μεγάλα κοινοφελή έργα της. Να'χα τα κέφια σου, να'χα την τρέλα σου, να'χα τα νιάτα σου. Τα μυρωμένα σου, τα ζηλεμένα σου και τα δροσάτα σου. Γέρασα κι άσπρισα και σιγουγού και σε στόλανε μόνα μου. Πώς συμβιβάζεται αυτή σου η άνοιξη με τα χειμώνα μου. Το ρεπορτάζ στην εφημερίδα Καθημερινή της 1ης Απριλίου του 1948 αναφέρει:
Η αυτού μεγαλειώτης Βασίλισσα Φρυδερίκη δέχθη χθες την 11η πρωινή τον κύριο Τσαλδάριν και Αμερικανούς αξιωματούχους και συνεζήτησε το θέμα της συγκέντρωσης, μεταφοράς και περίθαλψης των απειλουμένων να απαχθούν υπό των συμμοριτών παιδιών των Βορείων Επαρχιών. Στη διάρκεια της συσκέψεως αποφασίστηκε η εγκατάστασή τους σε συγκεκριμένες οικογένειες που πρόσφεραν τη φιλοξενία τους. Με αυτόν τον κοινικό τρόπο χαρακτηριζόταν το πούλημα των παιδιών. Το αντίτιμο 4.000 ως 5.000 δολάρια το κεφάλι. Αργότερα η τιμή έφτασε και τις 10.000 δολάρια ανάλογα της προσφοράς και της ζήτησης, καθώς και της αρτιμέλειας των παιδιών. Είναι απίστευτο το πόσους τρόπους και λόγους επινοούσε για να μαζεύει χρήματα. Έτσι. Υπήρχαν φόροι κάθε είδους και στα θεάματα, δασμοί. Διάβασα ότι μέχρι και ένα μεροκάματο αναμισθωτό κρατούσε και δύο τσιγάρα ένα πακέτο. Ναι, απίστευτα διότι, πράγματα. Καθώς έχει κληρονομήσει μια μεγάλη, πώς να την πούμε, εξουσία στο ζήτημα της κοινωνικής πρόνοιας, έχει καλή δικαιολογία για οτιδήποτε άλλο, έτσι. Ναι. Είναι εποχές που οι επισκέψεις των κυριών, γιατί έχει ολόκληρο οργανισμό δίπλα της. Βέβαια. Περίφημες κυρίες της βασιλικής πρόνοιας ή αν θέλετε επί των τιμών, ας πούμε, κλπ, οι οποίες φτιάχνουν οργανισμό και ανακατεύονται στα της εκπαίδευσης, ανακατεύονται φυσικά στα κέντρα περίθαλψης παιδιών. Υπάρχουν πάρα πολλά ορφανά εκείνο τον καιρό στη χώρα. Πρικίζουν άπορες κορασίδες με τελετές μάλιστα. Ναι, βέβαια. Και με τις κάμερες από πίσω πάντα. Ομαδική γάμη, ναι. Η βασίλισσα παντρεύει τα άπορα κορίτσια. Κάπως έτσι. Τα άπορα κορίτσια συνήθως οι γάμοι που γίνονται τότε είναι αφύσικοι. Ναι. Τα κορίτσια είναι 20 χρονών, 18 χρονών και οι σύζυγοι είναι συνήθως ηλικιωμένοι μάλλον. Στην ουσία δηλαδή από τα ιδρύματα της Βασίλισσας ψώνιζαν και νύφες και παιδιά αργότερα τους παιδουπόλεις, έτσι δεν είναι, έφευγαν στο εξωτερικό και δωρεάν εργάτες. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες σχετικές και μερικές από τις οποίες δεν έχουν έρθει στο φως, για παράδειγμα οι οθεσίες μικρών παιδιών φυσικά. Ναι, είναι παράνομες. Ναι. Αλλά καταλαβαίνετε, δηλαδή είναι τα παιδιά των οποίων οι γονείς φύγανε με τον Δημοκρατικό Στρατό, είναι τα παιδιά των φυλακισμένων, είναι τα παιδιά τα οποία αναλαμβάνει η πρόνοια, έτσι. Είναι τα ορφανά, μετά από έναν πόλεμο που κοστίζει 60.000 νεκρούς, ο εμφύλιος λέω, είναι πάρα πολλά τα ορφανά. Δηλαδή υπάρχει εκεί ένα υλικό, το οποίο, να πω κάτι τολμηρό, το οποίο είναι και προς εμπορεύσιμο υλικό. Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Δηλαδή, με πολλούς τρόπους εμπορεύσιμο. Ναι, είναι λίγο βαρύ αυτό, αλλά κάπως έτσι είναι. Και από το 56 η βασιλική πρόνοια νομίζω οικειοποιείται όλα τα έσοδα, το σύνολο των εσόδων. Όλα τα χρήματα καταλήγουν εκεί. Ναι, αυτό ξεκινάει με ένα μεγάλο μέρος της Ελληνοαμερικανικής Οικονομικής Συμφωνίας. Δηλαδή, ένα μεγάλο μέρος μπαίνει υπό τον έλεγχο της Βασίλισσας. Για λόγους πρόνοιας. Και αν θέλετε αυτό δημιουργεί και μέσα στο καθεστώς, το αστικό καθεστώς τότε της Ελλάδας, δημιουργεί παρενέργειες. Δηλαδή για παράδειγμα εκτοπίζει την Εκκλησία από πάρα πολλές ευθύνες και πάρα πολλούς ρόλους που κάνει μέσα στην ελληνική κοινωνία. Η Βασίλισσα φτάνει στο χωρίο Νιδρούσα της Φλωρίνης, όπου παρακολουθεί τον τοπικό χορό που στείλουν οι κάτοικοι προς τιμήν της. Εν συνεχεία η Βασίλισσα επισκέφθη την Δροσοπική που είχε πυρποληθεί από τους συμμορίτες και συνεμερίστη την ζωή των χωρικών. Εκεί η Βασίλισσα εθεμελίωσε το κτίριο του σπιτιού του παιδιού. Και τώρα η περιοδία συνεχίζεται και η Βασιλική Συνοδεία κατευθύνεται προς το ανταρτικό της Φλωρίνης. Οι κάτοικοι της επιφυλάσσουν και εδώ συγκινητική υποδοχή. Η Βασίλισσα συνομιλεί με μια από τις κοπέλες του σπιτιού του παιδιού που εξεπαιδεύτη στον εργαλείο. Σύμφωνα με τον απολογισμό δράσης για την δεκαετία 1947-1957, τα κέρδη του Ιδρύματος Βασιλική Πρόνοια Βορείου Ελλάδος από την εκμετάλλευση της υποχρεωτικής εργασίας των κοριτσιών των παιδουπόλεων ανέρχονταν σε πολλά εκατομμύρια δραχμές. Μόνο σε ένα χρόνο το Βασιλικό Ίδρυμα της Φλόρινας, με τιμές 1949, είχε κέρδη πάνω από 1 εκατομμύριο δραχμές. Κέρδη από την πώληση φορεμάτων και φασμάτων.
Στα 22 τα επιτουργία κυλιμοποιία, όπου πάλι κορίτσια από το παιδομάζωμα της Φρυδερίκης εργάζονταν χωρίς αμοιβή, κατασκευάστηκαν χιλιάδες χαλιά που πουλήθηκαν στην εσωτερική αγορά και στο εξωτερικό. Το 1968 τα ταπιτουργία της Φρυδερίκης έφταναν τα 65. Οι παιδουπόλεις χρησιμοποιήθηκαν από την ίδια αρκετά για την προβολή της και τα επικοινωνιακά της παιχνίδια, για να γίνει αρεστή στο λαό, να είναι ελκυστική. Πόσα κορίτσια βαφτίστηκαν τότε Φρυδερίκες, θυμάστε? Πρώτο αυτό, και δεύτερο, η Φρυδερίκη έχει ίσως από τα νιάτα της και από το... εκεί από την ατμόσφαιρα την θριαμβευτική της Γερμανίας το 1935 με 1938, τότε που ήταν στη Γερμανία δραστήριος τέλεχος, έχει την αίσθηση της δημοσιότητας, έχει την αίσθηση της... Ναι, το παίζει το παιχνίδι αυτό σωστά, σωστά, ναι. Ναι, και δεν χάνει ευκαιρία, δεν χάνει ευκαιρία. Λίγο μετά τη μάχη της Κόνιτσας, για παράδειγμα, βρίσκεται στην Κόνιτσα, πριν ακόμη κοπάσουν οι συγκρούσεις, βρίσκεται στην Κόνιτσα. Μάλιστα, ο στρατός έχει τρομερές, ο κυβερνητικός στρατός έχει τρομερούς δισταγμούς ότι θα πάει η Βασίλισσα εκεί. Βρίσκεται εκεί και μάλιστα σκηνοθετεί. Σκηνοθετεί λίγο αφελώς. Είναι η επιτροπή του ΟΗΕ που εξετάζει αν τυχόν τις καταγγελίες της Αθήνας ότι υπάρχει εξωτερική εισβολή στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η Φρυδερίκη πρωτοστατεί σε μια σκηνοθεσία. Την περιγράφει ένας Αμερικανός αξιωματικός, ο Ward, αυτή τη σκηνοθεσία. Ότι έχει φροντίσει να ανοίξουν κάποιους τάφους σκοτωμένων, ανταρτών κυρίως, και τους έχει φορέσει φέσια. Τι λέτε? Φορέσει φέσια. Ανοίγει τους τάφους και φέρνει την επιτροπή του ΟΗΕ, δείχνοντας να, αυτοί είναι Αλβανοί, φοράνε φέση. Απίστευτο. Είναι λίγο αφελές αυτό, διότι είναι γνωστό ότι οι Αλβανοί του 45, του 46, 47 δεν φοράνε. Ναι. αυτό σκέφτηκε η Φρυδερίκη και αυτό έκανε. Μάλιστα. Δηλαδή άνοιξε έβαλε τον ΟΗΕ να ανοίξει τάφους, λέει να ορίστε η απόδειξη, φοράνε φέση, είναι Αλβανοί. Κάναν εισβολή. Ναι. Φάνταστη λοιπόν και εφευρετική. Είναι πάρα πολύ δραστήρια. Ναι. Πάρα πολύ δραστήρια και εκείνη η φοβερή επίσκεψη στη Μακρόνησο. Έτσι. Βέβαια, που την σήκωσαν στους ώμους οι... Ναι, που τελικά ήταν οι υπάλληλοι του μαγαζιού εκεί. Αφήστε τώρα. Είναι, άμα θέλει να σκηνοθετήσει, σκηνοθετήσει. Άρα ήταν καλή και σε αυτό, όσο μπορούσε καλή βέβαια. Σε όλα. Ναι. Όταν η Βασίλισσα φτάνει στο χωριό, οι κάτοικοι την ωραίνουν με άνθη. Παρόλη την κακοκαιρία, η Βασίλισσα ακούραστη διασχίζει το χωριό. Από τον μπαλκόνι του σπιτιού του παιδιού χαιρετά τους χωρικούς και παρακολουθεί τοπικούς χορούς. Στην Αγία Κυριακή τα παιδιά του σπιτιού παρουσιάζουν ένα διασκεδαστικό σκέτς, το οποίο η Βασίλισσα παρακολουθεί με ιδιαίτερα ευχαρίστηση. Το κοριτσάκι αυτό έχει βαπτιστεί με το όνομα της Βασιλίσσης. Ο Κένεθ Σπένσερ, μέλος της Βαλκανικής Επιτροπής που είχε φτάσει στην Ελλάδα με εντολή του ΟΗΕ, έγραφε τότε στην εφημερίδα του πως η Βασίλισσα Φρυδερίκη είχε ετοιμάσει ειδικά στρατόπεδα αναμόρφωσης στα νησιά του Αιγαίου για 12.000 ελληνόπαιδες. Έγγραφο της Επιτροπής Εξωτερικής Βοήθειας των Ηνωμένων Πολιτειών με τίτλο «Ελληνική Αποστολή, Γενάρης-Μάρτης 1948, σελίδα 14, αναφέρει: «Στρατός και χωροφυλακοί ενεργούν επιδρομές στα χωριά και αρπάζουν τα μικρά παιδιά από την αγκαλιά των μανάδων τους. Από 150 παιδάκια που άρπαξαν από το μπούφι της Φλόρινας, πολλές μητέρες κατόρθωσαν και πήραν κρυφά μέσα από τη Φλόρινα τα 25. Στο νησάκι της λίμνης των Ιωαννίνων, που έχει δημιουργηθεί παιδούπολη στρατόπεδο, ξεπάγιασαν και πέθαναν 26 βρέφη που είχε μαζέψει η βασιλική πρόνοια από τα χωριά της Κόνιτσας. Στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Λάρισσας, από το κρύο, τις θερήσεις και τις αρρώστιες, πέθαναν 512 άτομα, τα περισσότερα μικρά παιδιά». Μέσω του υπεροκεανίου Φρυδερίκη τα παιδιά εμπορεύματα παραδίδονταν για υιοθεσία. Όσο για τους γονείς τους, όταν μετεμφυλιακά τα αναζητούσαν, εισέπραταν την απάντηση ότι πέθαναν. Σταλάζει στο γυαλό το δάκρυ της θολό. Καράβια που περνούν την τυραννούν, δεν έρχεσαι εσύ και σε μισή. Σε πιάν ακρογιαλιά παίρνεις φιλιά, μ' αφήνεις ορφανό μονάχον να πονώ. Μ' ακόμα στις ψυχής την ερημιά, για σένα ναι ανθούν τα γεια σε μια.
γιατί να ζούμε χωρισμένοι, πες μου γιατί. Και η καρδιά μας να'ν θλιμμένη, γιατί, γιατί. Αφού τα δύο γλυκά σου μάτια τα νοσταλγώ και τη σκιά σου που κι αν είναι την κυνηγώ. Γιατί η χαρά μας να πεθαίνει, γιατί, γιατί. Γιατί να ζούμε χωρισμένοι, πες μου γιατί. Ποια λέξη, μετά από τόσα χρόνια, ποια λέξη θα βάζατε δίπλα στο όνομά της σήμερα? Φιλοδοξία. Φιλοδοξία. Άχρητη φιλοδοξία, αρρωστημένη φιλοδοξία, πάθος για εξουσία, και αν θέλετε ένα είδος, έχει γατζωθεί στο θρόνο, έτσι, στην, το πιστεύει τον θρόνο. Απόδειξη ότι όταν το 64 πέθανε ο σύζυγος, ο βασιλιάς Παύλος, ο θεσμικός της ρόλος μηδενίστηκε, έτσι, δεν, καλά, πριν ήταν βασίλισσα, δεν προβλέπει τίποτα το Σύνταγμα. Σιγά μη δεν έβρισκε λύση και γι' αυτό, βρήκε. Και εφευρέθηκε ο όρος. Ο καταπληκτικός, ναι, όρος, ας πούμε, Βασιλομήτωρ. Βασιλομήτωρ, ναι. Ναι, και μέχρι την... ακόμη και στην απόπειρα του βασιλικού πραξικοπήματος που έγινε εκεί το χειμώνα του 67, βλέπετε τη Φρυδερίκη να είναι μέσα σε όλα. Mm-hmm. Έτσι, σε μεγάλη ηλικία πια, αλλά δεν... Δεν ορδούσε προουδενός. Ναι, 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 αυτό. Ποια ήταν όμως η κατάσταση που επικρατούσε στα αναμορφωτήρια της Φρυδερίκης? Την περιγράφει ο Γιώργος Κατζάτογλου, ένα από τα παιδιά του παιδομαζώματος της Βασίλισσας. Το στρατόπεδο είχε φρουρά και ήταν περιφραγμένο με σειρματόπλεγμα 4 μέτρα ύψος. Υπήρχαν παιδιά ηλικίας από 2 μέχρι 17 χρόνων που έκλαιγαν γιατί είχαν με τη βία αποχωριστεί από τους γονείς τους. Μέναμε σε τόλ που το καλοκαίρι οι λαμαρίνες τους καίγανε και το χειμώνα πάγωναν. Κοιμόμασταν σε σιδερένια κρεβάτια σε 3 σειρές και χωρισμένα κατά 25. Με την άφηξή μας στο καστρί μας μοίρασαν στρατιωτικές φόρμες. Πρώτο μέλημά τους ήταν να μας στείλουν ιεροκήρυκα, να δημιουργήσουν κατηχητικά και στελέχη προσκόπων. Θυμάμαι ότι σε όλους τους στίχους ήταν ζωγραφισμένη μια μορφή ενός αγριανθρώπου, γενιοφόρου, με μια χατζάρα στο στόμα που έσταζε αίμα, να αρπάζει από την αγκαλιά της μάνας το παιδί της. Επίσης στους στίχους υπήρχαν συνθήματα για το έθνος και τη βασίλισσα. Μέσα σε αυτό το κλίμα γινόταν η διαπαιδαγώγηση και η νουθέτηση για τη μάνα μας τη βασίλισσα. Νύχτα μέρα διαρκώς αυτά μας έλεγαν. Κατά το δεύτερο μέρος της περιοδίας της ανά την ελληνική Ήπεθρον προς επίσκεψη των σπιτιών του παιδιού, η βασίλισσα επισκέφθη τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρον. Εις την Σύνδον η βασίλισσα, συνοδευμένη υπό του διαδόχου, εγγενίασε την αγροτοπεδόπολη Άγιος Κωνσταντίνος. Στο χωριό Νέος Κάφκασος η βασίλισσα επιθεωρεί τους σχηματισμούς των ΤΕΑ. Οι κάτοικοι του χωριού χαιρετίζουν με ενθουσιασμό την άφηξή της. Τώρα η νεοφυλής Άνασα επισκέπτεται την αγροτική νοικοκυρική σχολή Φλωρίνης Αγία Όλγα, της οποίας ετρόφιμοι την ρένουν με άνθη. Άλλη μια έμπνευση της βασίλισσας Φρυδερίκης ήταν τα περιβόητα βιβλιάρια των απόρων κορασίδων, με συμβολική κατάθεση 1000 δραχμών, ποσού που θα έπαιρνε η κοπέλα με την ενηλικίωσή της ως πρικοδότηση. Δικαιούχοι ήταν όσοι γονείς αγωνίζονταν να κάνουν πιο αγαπητή τη βασίλισσα στην περιοχή τους. Γι' αυτό και εκείνη την περίοδο βαφτίζονταν όλο και πιο πολλά κοριτσάκια Φρυδερίκες. Το βιβλιάριο εννοείται πως δεν ήταν για όλες τις κοπέλες. Εννοείται πως έτρωγαν πόρτα οι άπορες κορασίδες με γονείς κομμουνιστές. Δεν ήταν αποδεκτό στα 18 τους να παντρευτούν κανένα κομμουνιστή και με το πρικιό της Βασιλομήτωρος να γεμίσει ο κόσμος κομμουνιστάκια. Πέραν τούτου, οι αποκλεισμένες κορασίδες ήταν οι περισσότερες θύματα αρπαγής και ζούσαν στα ιδρύματα της Φρυδερίκης, που ο κόσμος τότε τα έλεγε ιδρύματα της φρίκης. Εκεί όφυλαν να εμπεδώσουν πως οι γονείς τους είναι ο βασιλιάς και η βασίλισσα. Η πολυήμερος περιοδία των αυτών μεγαλειοτήτων των βασιλέων εις την Πελοπόννησον έδωσαν την ευκαιρία εις των λαών του Μοριά να φανερώσει εις ενθουσιώδεις εκδηλώσεις την αγάπη του για την βασιλική οικογένεια της Ελλάδος και την πίστη του εις των βασιλικών θεσμών, γύρω από τον οποίον ευρίσκεται με προσήλωση συσπειρωμένος. Εις την παραλιακή πλατεία της πόλεως και εν μέσω θερμών εκδηλώσεων του πλήθους,
ο βασιλεύς διένυμεν 223 βιβλιάρια πρικοδοτήσεως. Σε έγγραφο του State Department το 1947 η Φρυδερίκη χαρακτηρίζεται ελκυστική και πανέξυπνη, ενώ επενείται η πρωτοβουλία της να ηγηθεί της καμπάνιας των παιδουπόλεων που θα προσελκύσει τη λαϊκή αφοσίωση στο πρόσωπό της, όπως έγραφαν. Η φτωχή και καθημαγμένη χώρα εμπνέει τότε στον Μπόστ τους τρεις θρυλικούς ηρωές του. Πρώτη-πρώτη η μαμά Ελλάς με τα κουρελιασμένα ρούχα, μετά ο πεινασμένος Πιναλέων και τέλος η αποστεωμένη Ανεργίτσα που κρατάει στα χέρια της το βιβλιάριο των απόρων κορασίδων. Ανθρώπους με πληγωμένο εγωισμό, κι όμως είμαι ο τελευταίος, γιατί δεν έχω ούτε κι αυτό. Κι όμως είμαι ο τελευταίος, γιατί δεν έχω ούτε κι αυτό. Μάνα μ' όλα παίρνουνε και όλα γίνονται ξανά. Το 1963 ο βουλευτής της ΕΔΑ Γρηγόρης Λαμπράκης διατύπωνε σε φράση «αυτό που ήξεραν όλοι». Στην Ελλάδα δεν κυβερνάει η κυβέρνηση ούτε ο βασιλεύς. Κυβερνάει η βασίλισσα Φρυδερίκη. Ήταν αναμενόμενο η άνασα να γίνει έξω φρενών και επειδή ήθελε πάντα να έχει την τελευταία λέξη, είπε τη φράση που έστελνε σαφές μήνυμα όπου έπρεπε. «Ας με απαλλάξει κάποιος από αυτόν τον άνθρωπο». Λίγες μέρες μετά την επιστροφή της στις 22 Μαΐου, ο Λαμπράκης έπεφτε δολοφονημένος από το παρακράτος στη Θεσσαλονίκη, αναγκάζοντας τότε και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που σήκωνε και το βάρος της ευθύνης, να αναρωτηθεί ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Ο γιος του, Γιώργος Λαμπράκης, συμβάλλει με τη μαρτυρία του σήμερα σε αυτό το ηχητικό ντοκιμαντέρ. Ξεκινάει λέγοντας αυτό που του είπε η μητέρα του όταν εκείνος ήταν έφηβος. Μια εβδομάδα πριν την πρώτη παραθώνια πορεία Ειρήνης, που έγινε ένα μήνα πριν την δολοφονία του, που έγινε στην Αθήνα, με το γνωστό πανό τότε από το τύπο του παραθώνα που ξεκίνησε μαζί με λίγους συνοδοιπόρους, μου είπε ότι είχε πάει στο Λονδίνο μαζί με την προσωπία για την πορεία Ειρήνης, μαζί με τον Λεωνίδα τον Κύρκο και τον Νάκη τον Γουλέζο, όπου κατά τη διάρκεια τη εκεί παραμονή του τη ζήτησε στο ξενοδοχείο Κλάριτς μια συνάντηση με τη Φρεντερίκη που είχε πάει τότε στη Λονδίνο, και την ακατέμενη Φρεντερίκη της Κάλης, και κουνώντας του το δάχτυλο είχε πει: δεν θα με απαλλάξει κανείς από αυτό. Και κάτι της είπε ο πατέρας μου: δεν κατάλαβε η μάνα μου τι είπε. Κάτι πλησιάζει, ξέρω κάτι, και είπε: αυτό θα το κρύο στο τρέμα σου. Μην ξεχνάμε πως υπάρχουν και φωτογραφίες δημοσιευμένες στο περιοδικό Δρόμοι της Ειρήνης με έναν από τους δολοφόνους του Λαμπράκη, τον Εμμανουηλίδη, δίπλα στη Φρυδερίκη. Οι πραγματικοί ένοχοι για τη δολοφονία του Λαμπράκη δεν αναδείχθηκαν ποτέ. Στην επέτειο των 30 χρόνων από τη δολοφονία του, ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας και ανακριτής στην υπόθεση, Χρήστος Σαρτζετάκης, υποστήριξε ότι η ηθική αυτουργή της δολοφονίας του βρίσκονται πολύ ψηλά και η αποκάλυψή του θα οδηγούσε σε αναμόχλευση των πολιτικών παθών. Δεν του συγχωρούσα από το γεγονός ότι ενώ ήταν ένας αστός, ας πούμε, της εποχής, ένας παλιός Βαλκανιονίκης γιατρός, που ήταν μπορούσε να γίνει και καθηγητής του Πανεπιστημίου, ήταν φοιτητής. Πώς, ας πούμε, με την ΕΔΑ, σαν συνεργαζόμενος, ο Πειραιάς, στην Κερασίτσα, να κατεβαίνει, να μπαίνει μπροστά, γιατί υπήρχε και τρομοκρατία του Τεχνίκα και η Δημοκρατία του 61 που εκλεχθεί ο βουλευτής. Γράφανε τότε οι εφημερίδες οι Ακρόπολοι για τον αδικημένο που τον έκανε η κοινωνία γιατρό. Και αυτός κατέβηκε με την διόκτητη κούρσα του στην Τρίπολη και πετούσε προκηρύξεις υπέρ της ΕΔΑ και τα λοιπά. Προσπαθεί να ανατρέψει την κοινωνία που τον έκανε γιατρό. Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο, να ρωτήσω τον σωστό άνθρωπο. Τόσα χρόνια μετά, πιστεύεις ότι ο Λαμπράκης ζει? Ο Λαμπράκης φυσικά και ζει. Και εσύ, όπως ο Λαμπράκης, όπως και όλοι οι αγωνιστές, ο Πελογιάννης, ο Νικηφορίδης, ο Τσαρουχάς, όλοι οι αγωνιστές που έδωσαν, ο Πέτρουλας, όλοι όσοι έδωσαν τη ζωή τους για αυτά τα εργαζόμενα, από την άποψη ότι είναι ζωντανές οι ιδέες για τις οποίες αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν.
Οι περιπέτειες δεν τελειώνουν ποτέ όμως για τη Φρυδερίκη. Στο Λονδίνο, ας πούμε, πέρασε πολύ άσχημα, όταν πλήθος διαδηλωτών την περίμενε, ευνηδιάζοντάς την έξω από το ξενοδοχείο της για να της δώσουν υπόμνημα για την αποφυλάκηση των πολιτικών κρατουμένων στην Ελλάδα. Ανάμεσά τους και μια πεισματάρα δασκάλα από το Κάρντιφ, η Μπέτι Μπάρτλετ, που έκανε πολύχρονο αγώνα για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων στην Ελλάδα. Ζητούσε να αποφυλακιστεί ο σύζυγός της, Αντώνης Σαμπατιέλος, ένας αγωνιστής ναυτεργάτης που είχε τιμηθεί από τη Βρετανική κυβέρνηση αφού στον πόλεμο είχε στρατολογήσει χιλιάδες ναυτικούς για την συμμαχική εμπορική ναυτιλία. Ακούμε την ίδια σε ένα απόσπασμα συνέντευξής της στη Ρένα Θεολογίδου. Από το 1945 εμείς είχαμε μία οργάνωση στην Αγγλία που λεγόταν Σύνδεσμος για τη Δημοκρατία στην Ελλάδα, που είχε κάνει κάθε μέρα δουλειά σχετικά με την αλληλεγγύη με το λαό στην Ελλάδα, και είχαμε ομιλίες στα συνδικάτα που μας βοηθούσαν με χρήματα κλπ. Στέλναμε δικηγόρους σε στρατοδικεία να παρακολουθήσουν κλπ. Κάναμε πολλή δουλειά και γενικά όταν φτάσαμε το 1963 σε αυτή την επίσκεψη της Βασίλισσας Φρεντερίκης, όλος ο κόσμος στην Αγγλία ήξερε πάρα πολύ καλά την κατάσταση στην Ελλάδα και το θέμα της απόλυσης να βγουν οι πολιτικοί κρατούμενοι από τις φυλακές ήταν ένα θέμα που δεν έβρισκες άνθρωπο στην Αγγλία που δεν ήταν υπέρ αυτό το πράγμα. Τον Απρίλιο του 1963, λοιπόν, η Βασίλισσα Φρυδερίκη επισκέπτεται το Λονδίνο και η Μπέτι θέλει να τη συναντήσει για να της παραδώσει επιστολή στην οποία ζητάει την αποφυλάκηση του συζύγου της. Η Βασίλισσα αρνείται να της μιλήσει. Το τι συνέβη εκείνη την ημέρα το περιγράφει η κυρία των Τιμών, Κουντουριώτη, μεταξύ άλλων σημειώνει. Εξήλθον άνευ ουδεμίας συνοδείας η αυτού μεγαλειώτηση Βασίλισσα μετά της πριγκιπής ειρήνης δια περίπατων πεζή. Εκεί όμως της περιμένει μια μάλλον δυσάρεστη έκπληξη. Έξωθεν του ξενοδοχείου ανέμενε την μεγαλειωτάτην η Αγγλής σύζυγος του εν Ελλάδη κρατουμένου κομμουνιστού Αμπατιέλου, δια να επιδώσει επιστολήν ζητώσα την αμνίστευση του σύζυγου της. Η αυτού μεγαλειώτηση Βασίλισσα της είπε ότι πρέπει να την επιδώσει στην ελληνική πρεσβείαν. Τότε η Αμπατιέλου έπιασε την μεγαλειωτάτην από τον ώμο και ήρχεζε να φωνάζει. Μετακόπου, ο αξιωματικός της Scotland Yard, υπεύθυνος για την ασφάλεια της βασιλικής μας οικογενείας, κατόρθωσε να την αποθήσει. Εκείνη τη στιγμή όρμησαν επάνω του διάφοροι κομμουνιστέ, οι οποίοι και αυτοί από τη στιγμή της αφίξεως περιφέρονταν πλακάτ. Ενώ ο αξιωματικός επάλευε με τους κομμουνιστάς, οι οποίοι τον έριξαν εις το έδαφος και τον εκτύπων, η αυτού μεγαλειώτηση Βασίλισσα και η πριγκίπισσα Ειρήνη συνέχισαν ψυχρέμως των δρόμων των εντελώς μόνε. Αφού έστριψαν τη γωνία του δρόμου, εισήλθαν εις μικράν διπλοκατοικίαν και χτύπησαν το κουδούνι. Μια συμπαθής νέα, η Αμερικανής κυρία Στίβενς, ίνιξε και χωρίς καμίαν απορία παρεκάλεσε τας δύο υψηλάς κυρίας να εισέλθουν. Ο αξιωματικός της Scotland Yard είχε κάπως συνέλθει και αλλάξει τα κατεσχισμένα ρούχα του. Οι κομμουνιστές ήσαν και Έλληνες και Κύπροι και Άγγλοι. Αξίζει να αναφέρουμε τη διευκρίνηση της Κουντουριώτη για αποφυγή παρεξηγήσεων. Λέει, η περιγραφή ως αναγράφεται ανωτέρω είναι σύμφωνος προς τις λέξεις της ιδίας της μεγαλειωτάτης προς την κυρία των Τιμών. Ο ανιψιός του Αντώνη και της Μπέτη Σαμπατιέλου, Μάκη Σαμπατιέλου, συνεχίζει σήμερα την εξιστόρηση των γεγονότων. Από εκείνο το σημείο και μετά. Η ίδια η Φρυδερίκη, ενώ αρχικά είχε πει ότι τη χτύπησε η Μπέτη, η Φρυδερίκη το είχε πει ότι τη χτύπησε η Μπέτη. Εκ των υστέρων όμως το απέστειλα αυτό το πράγμα. Είναι αλήθεια πως ο Πασαλίδης είχε πει στην Μπέτη Σαμπατιέλου όταν αρνιόταν ότι έδωσε το χαστούκι στη Φρυδερίκη καλύτερα να λες ότι το έδωσες γιατί έτσι θα ευχαριστηθεί περισσότερο ο κόσμος? Όντως έτσι έγινε. Στην συνάντηση που έγινε πριν απελευθερωθεί ο Αντώνης είχα πάει κι εγώ μαζί. Και ο Αντώνης μου έλεγε, μου είπε βγάλε μου τα δακτυλάκια σου στο σειρματό πλέγμα να τα χαϊδέψω.
γιατί ήταν μπροστά του στρατόπεδου, εγώ που γίνεται το επιστετήλο, έβαζα τα δάχτυλα μέσα, τα χάλια του Αντώνη. Αυτό εδώ. Είναι. Μάλιστα. Αυτό που θα μείνει. Ψυχημίνη. Ναι, ναι, ναι. Μετά το αποτυχημένο αντικείμενο του Κωνσταντίνου 13 Δεκεμβρίου του 67 για την ανατροπή της δικτατορίας, Φρυδερίκη ακολούθησε την οικογένειά της στο εξωτερικό. Ο ελληνικός λαός στο δημοψήφισμα του 1974 κατήργησε τη μοναρχία. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της ασχολήθηκε με το μυστικισμό και τις θρησκείες της Ανατολής, ταξιδεύοντας πολύ συχνά στην Ινδία. Η Φρυδερίκη, η βασίλισσα που ήθελε και το κατάφερε να γίνει βασιλιάς, πέθανε από ανακοπή καρδιάς στα ανάκτορα Θαρθουέλα της Μαδρίτης στις 6 Φεβρουαρίου του 1981 κατά τη διάρκεια βλεφαροπλαστικής, όπως έγραψαν οι Times της Νέας Υόρκης. Ήταν 64 ετών. Yeah.